Ήταν νέος, φοιτητής σαν πέρασε από το Παρίσι και φυσικά επισκέφτηκε το Λούβρο. Μονάχος δίχως καθοδήγηση, μπήκε μέσα και ακολούθησε ένα μπουλούκι τουριστών. Εκεί είδε τα γνωστά, τη Νίκη της Αμοθράκης, την Αφροδίτη της Μήλου, τις αίθουσες με τα Αιγυπτιακά και αυτές οι άλλες με τα αγάλματα των Ελλήνων και των Ρωμαίων. Πάντοτε μπέρδευε ποια είναι ποια. Κατόπιν ανέβηκαν στους ορόφους της Ζωγραφικής. Εκεί κι αν είδε αριστούργηματα. Τι Μοναλίζα, τι Ντελακρουά, τι Νταβίντ, τι Ιταλικά θαύματα, τι Ραφαήλ, τι Τισιανό, τι Φλαμανδούς, τι Ρούμπενς, τι Πουσέν, και ακόμη Γκρέκο και Καραβάτζιο και Γκόγια. Κάποτε χάθηκε από τον μπουλούκι, ήθελε να δει κι άλλα. Κατέληξε να προσπαθεί να συγκρατήσει τα ονόματα των ζωγράφων που συναντούσε και να μην προσέχει τους πίνακες. Το Λούβρο έχει τόσα πολλά που δεν τα βλέπεις. Υπήρξε και ένας πίνακας που του τράβηξε την προσοχή, όχι για την τέχνη του, μα για την αμηχανία που του προκάλεσε. Ήταν εκείνο το σφαγμένο βόδι που ζωγράφισε ο Ρέμπραντ, κάπου στα 1655. Βεβαίως και ήταν μεγάλο ζωγράφος ο Ολλανδός, τόσοι το λέγανε κάτι θα ξέραν, μα εκείνο το σφαγμένο βόδι, κρεμασμένο στο τσιγκέλι του Χασάπι έτοιμο να ταμαχιστεί, να γίνει μπούτι, σπάλα και μπριζόλες, δεν του είπε και πολλά πράγματα. Εντάξει, ήταν καλοζωγραφισμένο και σκοτεινό και μύριζε φρέσκο αίμα. Μα ως εκεί. Μπορούσε να το ζωγραφίσει και ο κάθε θυποζωγράφος της Μονμάρτης. Τι χαρτοσιά να πιάσει μπροστά στην Τζοκόντα, στην Αγία Άννα, στον χαμογελαστό βαπτιστή, στον θάνατο της Παναγίας του Καραβάτζιο, στην ξέστηθη ελευθερία που οδηγεί το λαό. Πήγε να φύγει, μα η απορία μέσα του είχε φουντώσει. Έτσι αποφάσισε να κοντοσταθεί και να ακούσει στα κρυφά εκείνους που θα στεκόντουσαν μπροστά στον πίνακα. Μπορεί μια μόνη κουβέντα να τον φώτιζε. Δεν άκουσε και πολλά πράγματα. Ένας Ολλανδός ξαναγός, ευτυχώς μιλούσε στα αγγλικά, διηγήθηκε σε κάποιες ηλικιωμένες κυρίες το πόσο πίνακας αγοράστηκε πολύ φτηνά από το μουσείο γιατί προκαλούσε αηδία. Και κάποια νεαρή Αμερικάνα ή Αγγλίδα είπε στο αγόρι της που φορούσε μπλούζα με τη γλώσσα των Rolling Stones. Τι αριστούργημα. Κολοκύθια με τη ρίγανη, σκέφτηκε. Ας μην τον είχε ζωγραφίσει ο Ρέμπραντ και δεν θα τον αγόραζαν μύτε για την πόρτα του ψυγείου τους. Ήταν έτοιμος να φύγει. Είχε φτάσει πια απόγευμα και εκείνος είχε παρακουραστεί από τις τόσες εικόνες όταν είδε κάτι που του έκανε βαθιά εντύπωση. Μια αποκρουστικά σκελετωμένη κοπελιά, θα ήταν 30 κιλά, άντε 35, ήρθε και στάθηκε μπροστά στην εικόνα. Ήταν ντυμένη με κουρέλια, είχε βρώμικα μαύρα μαλλιά, ζυγωματικά πεταγμένα σαν νεκροκεφαλή, κατακίτρινη, βλέμμα σβησμένο, ίσια στο τίποτε. Προφανώς πρεζώνει σε προχωρημένο στάδιο, έτοιμη για να πεθάνει. Ένα χαμένο κορμί, που θα έλεγε και ο πατέρας του. Έξαφνα η κοπελιά έκανε ένα βήμα μπροστά, άπλωσε το χέρι της για να αγγίξει την ομή εικόνα και έπειτα γονάτισε. Θάρισε να ήταν μπροστά σε κάποιον εσταυρωμένο Χριστό. Και μέσα από τα δόντια της άρχισε να μουρμουρίζει άγνωστες λέξεις, κάτι σαν ανούρισμα, κάτι σαν κορακίστικο συνθηματικό, κάτι σαν λιγμό και αναφιλητό. Φυσικά έγινε θέαμα. Σε 5 λεπτά ήρθαν οι φύλακες του μουσείου και τη μάζεψαν. Δεν έφερε καμιά αντίσταση. Τη σήκωσαν σαν πάνινη κούκλα. Ο νέος μας είδε όλη τη σκηνή. Ευθύς προσπάθησε να την εξηγήσει. Ήταν επόμενο, σκέφτηκε. Το φρικτό κουσούρι εκείνης της κοπελιάς άφηνε αχαλήνωτο τον κάθε εφιάλτη. Επόμενο ήταν μέσα στις παρεστήσεις της να βλέπει τον εσταυρωμένο σαγδαρμένο βόδι κρεμασμένο στο χασάπικο. Πώς γινόταν να συνεριστεί ένα πρεζόνι. Η αλήθεια είναι μία. Το βόδι το σφάζουμε για να το φάμε και τον εσταυρωμένο τον λατρεύουμε για να σωθούμε. Έκανε μεταβολή και έφυγε. Τα χρόνια πέρασαν. Εκείνη η περιήγηση στο Λούβρο έγινε μια θαμπή ανάμνηση. Και η εικόνα με το σφαγμένο βόδι και η εικόνα της σκελετωμένης κοπέλας καταχωνιάστηκαν σε κάποιο σιρτάρι που δεν ανοίγει. Τέλειωσε τις σπουδές του, έπιασε καλή δουλειά, παντρεύτηκε, έκανε παιδιά, όλα του πήγαν εντάξει. Κάποτε, σε ένα ταξίδι με την οικογένεια, βρέθηκε στο λιμάνι των Πατρών. Περίμενε για να επιβιβαστεί στο φέρι όταν πλάκωσε η αστυνομία. Είχε βρεθεί μια νταλίκα με διπλό πάτο και άρχισαν να βγάζουν πεθαμένους μετανάστες. Ήτανε Κούρδοι ή Ιρακινοί ή κάτι τέτοιο. Είχανε πεθάνει από ασφυξία, είχανε σκάσει σαν ποντίκια. Φυσικά έγινε η γνωστή αναταραχή περίπου για μια ώρα. Καθώς δεν μπορούσε να πλησιάσει το ασθενοφόρο, οι αστυνομικοί φόρτωσαν τα πτώματα στην καρότσα ενός αγροτικού. Εν τέλει ήταν 20 άντρες και 4 γυναίκες. Όταν επιτέλους τέλειωσαν τη δουλειά τους, το αγροτικό πέρασε δίπλα από το αμάξι τους.
Αμέσως είπε στη γυναίκα του και στα παιδιά να γυρίσουν από την άλλη το κεφάλι. Εκείνος όμως είδε. Μαυριδερά κορμιά, το ένα πάνω στο άλλο, χέρια και πόδια να κρέμονται από τα κάγκελα του ντάτσουν και κάπου ανάμεσα από τα σώματα ένα πρόσωπο, με ανοιχτά μάτια να κοιτάζουν. Τότε θυμήθηκε τον πίνακα του Ρέμπραντ. Τότε θυμήθηκε εκείνο το πρεζόνι του Λούβρου.